Μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κ. Μανώλης Κοκοσάης. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Θέλω να μου πείτε καταρχήν, επειδή αύριο συμπληρώνεται ακριβώς 2 εβδομάδες από τον φωνικό σεισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον συνάνθρωπό μας, τον συμπολίτη μας, που χάθηκε σε αυτήν την φυσική καταστροφή. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, καθώς σήμερα το μεσημέρι προχωρήσατε και σε μια αυτοδιοικητική αυτοψία, δηλαδή βρεθήκατε σε περιοχές που χτυπήθηκαν ανελαίητα και στο δικό σας Δήμο? Μέχρι την Πέμπτη, κύριε Δασκαλάκη, οι ελέγχοι που έχουν γίνει στις οικίες των δημοτών μας ήταν γύρω στις 2.700, από τις οποίες τα 1.100 σπίτια βρέθηκαν πράσινα και τα 1.500 σπίτια βρέθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά μη κατοικήσιμα. Ο πρώτος έλεγχος που έγινε, γιατί άκουσα το προηγουμένως στο ρεπορτάζ, αφορά μόνο και μόνο αν το σπίτι μπορεί να είναι κατοικήσιμο ή όχι. Mm-hmm. Και αν κινδυνεύει ο δημότης που βρίσκεται μέσα. Θα ακολουθήσει δεύτερος έλεγχος. Αυτός θα είναι ο έλεγχος που θα καθορίσει την αποζημίωση του σπιτιού. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι στον δικό σας Δήμο αυτός ο δεύτερος έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει καν, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους δικούς σας δημότες θα πάει ακόμα πιο πίσω και από τους συμπολίτες τους στο Δήμο Μηνωά Παιδιάδων. Όχι. Γενικά ταυτόχρονα πάνε οι αυτοψίες. Mm-hmm. Γενικά δεν έχει ξεκινήσει ο δεύτερος έλεγχος, ο οποίος θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του πρώτου. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε, και αυτή ήταν η επίσκεψη αυτή τη στιγμή στα χωριά μας, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους πρώτον για την πλατφόρμα που έχει βγει, να μην δηλώνουν χωρίς να έχουν ζημιές, γιατί αυτό ενέχει τον κίνδυνο να γυρίσει μπούμεραγκ η διαδικασία και να ζητηθούν λεφτά πίσω. Να είναι προσεκτικοί και να περιμένουν τους δεύτερους ελέγχους, τα λεφτά που θα πάρουν ενδεχομένως από την πλατφόρμα να μην τα πειράξουν, ώστε αυτά χρησιμοποιούνται για τα πρώτα έξοδα οικοσκευών ή του μηχανικού, του φάκελου που πρέπει να κάνει ο μηχανικός για να καταθέσει στη ΔΑΕΦ η υπηρεσία που θα δώσει τις άδειες για να φτιάξουν μετά το σπίτι τους. Θα περιμένουμε λοιπόν το δεύτερο έλεγχο που είναι πολύ σημαντικό και δεν κάνουμε καμία οικοδομική εργασία πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου. Χρονοδιάγραμμα για αυτόν τον δεύτερο έλεγχο υπάρχει? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο μετεωρολόγος ο κύριος Λέκας, γιατί φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια κακοκαιρία που θα χτυπήσει και την Κρήτη. Είμαστε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα. Θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, από τη δική σας εμπειρία και από τις επαφές που έχετε? Θεωρώ πως όχι. Αλλά μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, κατά την άποψή μου, δευτεροβάθμια ελέγχη, με το γεγονός, κύριε Δασκαλάκη, να μην έχουμε και κανένα μετασυσμό μεγαλύτερο, μεγάλο μετασυσμό, και ξαναρχίσουν πάλι από την αρχή. Μα αυτό λένε και οι δικοί, ότι αν δεν ολοκληρωθεί η μετασυσμική δραστηριότητα, κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια σε μια αυτοψία. Γιατί αν, και αυτό δεν το ευχόμαστε, γίνει ένας μετασεισμός εκεί κάπου στα 5 ρίχτερ και προκληθούν νέες ζημιές, θα πρέπει η διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που καθυστερούν οι δευτεροβάθμιοι ελέγχοι. Από ό,τι έχουμε ενημέρωση εμείς από τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών που βρίσκονται και τους μηχανικούς εδώ, θα ξεκινήσει άμεσα ο δευτεροβάθμιος έλεγχος, διότι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε τι ζημιές έχουν οι οικίες των ανθρώπων και να προχωρήσουμε στην αποκατάστασή τους. Μετά το δευτεροβάθμιο έλεγχο, ξανά το επισημαίνω, μην μπουν οι ανθρώποι να κάνουν επισκευές στα κτίρια τους και μια στιγμή βρεθούν προτετελεσμένων γεγονότων και δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν. Και τα χρήματα τα οποία, το επισημαίνομαι και το λέω δημόσια, κύριε Δασκαλάκη, τα χρήματα που δίνονται είναι να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι δημότες, οι άνθρωποι, όλοι που παίρνουν αυτά τα λεφτά, να τα χρησιμοποιήσουν για αυτό το λόγο και όταν έχουν ζημιά. Γιατί αν δεν έχουν ζημιά στο σπίτι τους και χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα, πολύ πιθανό θα τους ζητηθούν πίσω. Ό,τι έγινε στην Εύβοια με τις πυρόπληκτες περιοχές. Θα είναι λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτική. Είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή στο δικό σας Δήμο υπάρχουν 2 χώροι φιλοξενίας, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, είναι το κλειστό στις Μελέσσες και το πολιτιστικό κέντρο στο Αλάγνη. Υπάρχουν και άλλοι χώροι. Αυτή θα είναι η λύση στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων? Έχετε μπει στη διαδικασία να ζητήσετε κι εσείς οικίσκους όπως τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και να μου πείτε τι γίνεται με τα σχολεία και αν χρειάζεται και στο δικό σας Δήμο να τοποθετηθούν λιώμενες σχολικές αίθουσες? Αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων φιλοξενούνται περί των 200 ατόμων. Κάποια στιγμή φεύγουν, πάνε συγγενείς τους, κάποιοι άλλοι έρχονται γιατί βγαίνουν κίτρινα τα σπίτια τους, περίπου 200. Και σητίζονται περίπου 500 μερίδες ημερησίως βγαίνουν από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων από τα τρόφιμα που μας φέρνουν όλοι αυτοί οι εθελοντές. Χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα αυτά και σητίζονται οι άνθρωποι.
Εμείς εκτός από το κλειστό των Μελεσσών, έχουμε το Αλάγνη, έχουμε κάνει στο Πειράθι, φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής και σε σπίτια της περιοχής, κάποια κοινοτικά καταστήματα τα οποία μπορούμε να τα διαθέσουμε, θα τα διαθέσουμε για την στέγαση των ανθρώπων. Βασική μας προτεραιότητα ήταν να μην μπουν οι άνθρωποι σε σκηνές, γιατί είναι αυτό που είπατε, ότι έρχεται χειμώνας και θα δυσκολευτούν να διαβιούν οι άνθρωποι μέσα στις σκηνές. Δεν το θέλαμε αυτό. Από την αρχή το επιδιώξαμε και θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία που με ρωτήσατε. Στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων κινηθήκαμε γρήγορα. Π.χ. το νηπιαγωγείο των Μελεσσών, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο, μεταφέρθηκε κατευθείαν σε κτίριο του Δήμου, το οποίο ήταν κατάλληλο και θα λειτουργήσει από αύριο. Το Δημοτικό του Χουδετσίου μεταφέρθηκε στον Άγιο Βασίλειο, που η αίθουσα δεν είχε πρόβλημα, επειδή ήταν κατάλληλο το παλιό Δημοτικό και λειτουργεί κανονικά. Διορθώνονται οι ρογμές εκεί που έχει γράψει ο έλεγχος της ΚΤΥΠ από πάνω από την υπηρεσία η μηχανική της ΚΤΥΠ που μας είπαν τι επιδιορθώσεις πρέπει να κάνουμε στα κτίρια και έχουμε ξεκινήσει άμεσα να τα επιδιορθώσουμε. Το μοναδικό μας πρόβλημα, για να μην πω, είναι το Τεφέλι. Το γυμνάσιο και το νηπιαγωγείο του Τεφελίου. Έχουμε ζητήσει. Ποια είναι τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων αύριο? Τα σχολεία που δεν θα ανοίξουν αύριο είναι το νηπιαγωγείο Αρχανών το τρίτο, το Ξυσκάτου Αρχάνες, το οποίο θα γίνουν κάποιες επιδιορθώσεις. Θα είναι το γυμνάσιο Τεφελίου, το νηπιαγωγείο Τεφελίου και το νηπιαγωγείο Μεταξοχωρίου. Το νηπιαγωγείο Μεταξοχωρίου θα το στεγάσουμε στο βρεφικό του νηπιαγωγείου και τα παιδιά που είναι εκεί προς το παρόν θα πηγαίνουν στον πύργο. Άρα, αν σημείωσα και πρόλαβα σωστά, μιλάμε για 4 σχολεία. Το τρίτο νηπιαγωγείο στις Άνω Αρχάνες, το γυμνάσιο Τεφελίου, το νηπιαγωγείο Τεφελίου και το νηπιαγωγείο του Μεταξοχωρίου. Όλα τα σχολεία μέχρι την Τετάρτη θα λειτουργήσουν εκτός το γυμνάσιο του Τεφελίου και το νηπιαγωγείο του Τεφελίου. Που έχουμε ζητήσει, κύριε Δασκαλάκη, να μας έρθουν αίθουσες λιώμενες για να στεγάσουμε αυτό το συγκρότημα. Άρα, αύριο δεν λειτουργούν αυτά τα 4 σχολεία. Την Τρίτη θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο του Μεταξοχωρίου και το Τρίτο. Τετάρτη. Τετάρτη, γιατί Τετάρτη. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα, μέχρι Τετάρτη αυτά τα σχολεία θα λειτουργούν όλα. Δεν λειτουργούν από Τετάρτη όπως και μετά. Όπως είδατε, κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να μην έχουν πρόβλημα τα σχολικές μας μονάδες. Βρήκαμε τις λύσεις να οδηγήσουμε τα παιδιά σε ασφαλείς χώρους και να κάνουν τα μαθήματά τους, γιατί δεν έχουν περιθώριο. Ωραίο, κύριε Δασκαλάκη, να χάσουν άλλα μαθήματα. Χάσανε με την τηλεδιάσκεψη ένα χρόνο με την πανδημία, μην χάσουν με το σημείο άλλο ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αλλά και ένα τελευταίο, με οικίσκους, εσείς θα κάνετε κάτι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων? Έχουμε ζητήσει ήδη από πάνω 40 οικίσκους. Προς το παρόν οι οικίσκοι τσιπάνε στο Αρκαλοχώρι και καταλαβαίνουμε γιατί έχει μεγαλύτερη ζημιά. Περιμένουμε και εμείς και σε εμάς να δοθούν. Να σας ενημερώσω ότι στις Μελέσσες, για παράδειγμα, που είχαμε λιώμενα κτίρια και στεγάσαμε το σχολείο όταν το φτιάξαμε, τώρα αυτούς τους μετατρέπουμε σε οικίσκους. Θα βγάλουμε 10 εκεί πέρα, με μικρό κόστος, ώστε να μπορούμε να στεγάσουμε ανθρώπους. Και έχουμε ζητήσει από πάνω από το Υπουργείο Υποδομών 40 περίπου, καταρχήν, και θεωρούμε ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες. Θα τις διασπείρουμε στα χωριά, εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Γιατί ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, δεν θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Δεν θέλουν να φύγουν από τις περιουσίες τους. Έρχεται το λιμάζωμα, έχουν τα ζώα τους, έχουν τις περιουσίες τους και θέλουν να είναι κοντά στα σπίτια τους. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους δημότες σας που δοκιμάζουν.